Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Μάρδα. Ο Αντώνης Δελατόλας είχε ένα ερώτημα. Είπατε πριν στον κύριο Χατζηνικολάου ότι μάλλον τα κουτσοβγάζετε με τη ρευστότητα. Βλέπω όμως επιμένετε για τα χρήματα από τους Δήμους. Με τους μισθούς και τις συντάξεις. Για τις συντάξεις. Βλέπω όμως ότι επιμένετε για τα χρήματα από τους Δήμους και δεν βλέπω και πολύ προθυμία. Γενικώς έχουν δώσει χρήματα ή είμαστε σε μία ακόμα συζήτηση? Θα σας πω ότι μέλειωσαν οι δήμαρχοι 6 ώρες να τους δίνω ό,τι εξηγήσεις χρειάζονταν. Τους δώσαμε και ό,τι ήθελαν. Είχαν πει ήταν τα αποδοτικά, τέλει να μην μπουν. Θέλετε, βγάλαμε μια τροπολογία και πράγματι εντάξαμε. Μας ζήτησαν πληροφορίες, έρχομαι τώρα στο περιτύλιγμα για να φτάσω στο κέντρο. Μας ζήτησαν πληροφορίες για το πώς αυτά τα χρήματα θα κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούνται. Δώσαμε γραπτές εμείς. Δώσαμε γραπτές η Τράπεζα της Ελλάδος. Έδωσε προφορικές η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν έμεινε ούτε μία ερώτηση αναπάντητη και σε τελική ανάλυση δεν είδαμε την προθυμία που περιμέναμε να δείξουν οι δήμαρχοι. Για λόγω, όχι όλοι, κάποιοι έδωσαν. Γιατί μήπως είδατε μεγαλύτερη προθυμία από την πρόεδρο της Βουλής, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει δώσει τα αποθεματικά, ναι, του Κοινοβουλίου. Εκεί μπορώ να σας πω, το μόνο που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε ήταν να στείλουμε κάποιες επιστολές, σύμφωνα με τις οποίες τονίζαμε ότι οι υπηρεσίες της Βουλής, σύμφωνα με το Μητρό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση. Απόκριση πήρατε? Όφυλαν. Εγώ είπα τι έστειλε. Ναι. Και εγώ ρώτησα τι πήρατε. Είναι το ενδιαφέρον. Διότι από ό,τι κατάλαβα δεν πήρατε τίποτα. Πάντως τα χρήματα δεν τα πήρατε. Όφυλαν να δώσουν τα διαθέσιμά τους, τα οποία υπάρχουν. Αλλά δεν δόθηκαν. Αυτό θα το ξέρετε εσείς πιο γρήγορα από μένα. Το ξέρουμε ότι δεν δόθηκαν. Γι' αυτό και ρωτάμε αν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Απλά και μόνο. Αλλά είναι δυνατόν. Αυτό δεν θα τα απαντήσω εγώ. Τη στιγμή που ζητάει η κυβέρνηση τα χρήματα από τους Δήμους, να μην δίνει η Βουλή τα δικά της αποθεματικά. Και όχι μόνο από τους Δήμους, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από παντού. Δηλαδή όλοι έχουν δώσει τα χρήματα. Τα ασφαλιστικά δεν τα έδωσαν, ήταν υποχρεωμένοι, παρά το γεγονός ότι από το 2007 υπάρχει μια νομοθεσία η οποία εξανάγκαζε τα ταμεία να βάλουν τα χρήματά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν ακολουθήθηκε από εμάς. Υπήρχε μια εθελοντική συμμετοχή και πάρα πολλοί συνέβαλαν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που ρωτούν για εκείνο το πρωινό που μαζέψατε καμιά 500 εκατομμύρια στο δρόμο προς το Υπουργείο. Καλά, δεν ήταν έτσι, αλλά ξέρετε, έχει και κάποια έτσι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια εύθυμα και λίγο μας αλλάζουν την. Σε κάθε εμφάνισή σας, γιατί είχατε δώσει εκείνο το πρωί μια-δυο συνεντεύξεις σε κανάλια και ραδιόφωνα. Και σε σένα, μια από αυτές ήταν και σε μένα. Ναι, είμαστε μαζί ήμασταν στο ραδιόφωνο. Σε κάθε εμφάνιση εμφανιζόσασταν με μικρότερο άνοιγμα. δεν ήταν έτσι. Πώς βρέθηκαν? Κοιτάξτε τα λεφτά. Τι γίνεται. Τι, υπάρχουν κάποιοι κρυμμένοι κωδικοί και ανακαλύπτεται χρήματα? Δεν θα σας πω ότι έχουμε. Όπως τα χρήματα, για παράδειγμα, που βρέθηκαν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 12 Μαΐου, όπου εγώ, μεταξύ μας τώρα κύριε Υπουργέ, μας βλέπουν μόνο 7-8 εκατομμύρια Έλληνες. Λοιπόν, εγώ υποθέτω ότι μας τα βρήκε το δούνου του για να πληρώσει τον εαυτό του. Και, είναι έτσι? Και αυτό είναι απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα. Μάλιστα. Κατά πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Η απάντηση είναι ότι μας ενδιαφέρει να μπορούμε να πληρώσουμε στον χρόνο που πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι χαρακτηριστικό. Πριν δύο μέρες, και θα έρθω στο άλλο, δεν τα αποφεύγω. Πριν δύο μέρες, θυμάστε, έβγαιναν πολλοί και έλεγαν ότι δεν θα πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς δεν είχαμε εκφράσει την παραμικρή άποψη. Ψάχναμε να βρούμε τη λύση. Και η λύση βρέθηκε. Και πληρώθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ κανονικά φαινόταν ότι δεν θα πληρωνόταν. Αν έπρεπε να απαντήσω με ακρίβεια τρεις μέρες πριν, έπρεπε να σου πω ότι δεν θα πληρωθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί? Τρεις μέρες πριν. Δύο μέρες πριν. Και μπορώ να σας πω. Μπορεί να συμβεί αυτό και για τον 1,5 δις. Τώρα, εκεί πάλι θα σας δώσω την απάντηση την οποία έδωσα και προηγουμένως. Από τώρα έως το τέλος του μήνα υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων. Ωραία. Που μπορεί να υπηρεάσει. Δεν μας λέτε το μαγικό τρόπο εκείνου του πρωινού. Βέβαια, για να καταλάβουμε τα. Είναι,
Είναι, μπορώ να σας πω έτσι, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της τετραμηνίας και ουδής βέβαια πήρε είδηση το τι γινόταν. Σας είπα προηγουμένως ότι μπορεί στο τέλος του μήνα μην έχουμε φοβερές μεγάλες αποκλείστα έσοδα. Έρχονται όμως μέρες που είναι ιδιαίτερα κακές και θα μου επιτρέψετε να δώσω ένα νούμερο που έδωσα προηγουμένως που δεν ήταν σωστό. Το κενό σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα Γενάρη-Μάη ήταν 906 εκατομμύρια ευρώ. Η υστέρηση. Τα έσοδα που περιμέναμε από τα κέρδη μας δεν ήταν 280, ήταν 132. Μάλιστα. Έτσι να είμαι έτσι λίγο ακριβής, αλλά καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Λοιπόν, έρχομαι σε εκείνη την έτσι, μπορώ να σας πω έτσι, γοητευτική περίοδο. Από την αν είναι να πάτε εγκεφαλικά, εγώ ήδη έπρεπε να το είχα πάθει και ήδη έπρεπε να είμαι στο νοσοκομείο. Είχαμε προσέξει από τις αρχές του Απριλίου, τώρα και λόγω Πάσχα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι υπήρχε μια απόκληση στα έσοδα, η οποία δεν μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένα βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς μας ενδιέφερε το πραγματικό γεγονός. Και είχε γίνει μια εκτίμηση ότι θα είχαμε μία απόκληση της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Και εκεί που καθόμασταν ήρεμοι και ήσυχοι στο γραφείο μας, έρχονται τα ταμεία και λένε θέλουμε παραπάνω 100 ή 150 εκατομμύρια. Δεν μας βγαίνουν οι συντάξεις. Που σημαίνει, μας βγήκε ένα κενό στα καλά καθούμενα της τάξης των 350 εκατομμύριων. Δεν είναι ότι ευχάριστο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, η εκτίμηση για την απόκληση έγινε έγκαιρα. Παρά το γεγονός ότι, μπορώ να σας πω, μπορεί να μην ήταν ασφαλής, αλλά έπρεπε όμως να ετοιμαζόμασταν. Έτσι λοιπόν, από τη Μεγάλη Τρίτη και μετά, αρχίσαμε και ψάχναμε να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Στις 17 του μηνός, Παρασκευή, πηγαίνω στον Πρωθυπουργό και συνεννοούμε και με την κυβέρνηση και λέω ότι πρέπει να βγάλουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, για τα οποία όμως ψάχναμε κάποιες μέρες πριν. Δεν αρχίσαμε να τα ψάχνουμε την Παρασκευή. Όταν ήρθε εκείνη η φοβερή Τετάρτη ή Πέμπτη, τι ήταν, 24 του μηνός, όπου πρωί ήμουνα σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, όχι ιδιαίτερα ευχάριστη, γιατί έβλεπα ότι έπρεπε να καλύψω κάποιο κενό, και μου τέθηκε το ερώτημα το πρωί στο σπίτι μου, δεν γνώριζα τι γινόταν. Αλλά είχα όμως καλέσει μια σύσκεψη στο γραφείο με κάποιους υπουργούς, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται για να καλύψουμε αυτό το κενό. Στην σύσκεψη που προέκυψε μετά, ήρθαν οι υπουργοί και μου είπαν ότι έχουμε από εκεί, έχουμε από εδώ, έχουμε παραπέρα, το ψάξιμο μιας ολόκληρης εβδομάδας και παραπάνω. Και μπορώ να σας πω, στο πλαίσιο μιας ανακούφισης που αισθάνθηκα, ότι τα βρήκα αυτά τα χρήματα, δεν είπα ότι τα βρήκα, γιατί έχω κρατήσει ακριβώς, είπα ότι εκφράζω την προσδοκία ότι θα τα βρω. Άλλο εκφράζω την προσδοκία, άλλο ότι τα βρήκα. Επί της ουσίας τα είχα βρει. Και ήμουν ήρεμος και έλεγα τέλειωσε αυτή η άσκηση. Ο τίτλος ο οποίος δόθηκε στο όπου δόθηκε, πάντως εγώ τα βρήκε. Το πρωί εκείνη της Πέμπτης στο Μέγκα δεν τα είχατε. Αυτό στο Παπαδάκι που ήμουνα. Αυτό σας και μόλις φτάνω στο Χατζηνικολάου τα βρήκατε. Το πρωί ήμουνα στο σπίτι μου. Δεν γνώριζα. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται. Θα με επιτρέψετε να κλείσω. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν από διαχείριση, μπορώ να σας πω, αυτά δεν τα θεωρούν υπερβολικά. Και ξέρετε γιατί δεν τα θεωρούν υπερβολικά. Οι ερωτήσεις που μου τέθηκαν στη Βουλή, έστω και με ένα ηρωνικό στυλ απορισμένους, μου τέθηκαν από άτομα που δεν γνωρίζουν από διαχείριση και μπορώ να σας πω και εμπολείς δεν γνώριζαν από οικονομία. Αυτός που μπορούσε να μου ασκήσει κριτική, που ήταν ο προκάτοχός μου, αυτός δεν είπε το παραμικρό. Αυτό μπορώ να σας πω είναι αρκετό για να, όχι να δικαιολογήσω το οτιδήποτε, να πω ότι η δυναμική η οποία αναπτύσσεται κάθε μέρα στο Ταμείο του Κράτους είναι τέτοια η οποία απαιτεί κάποιους χειρισμούς να γίνουν γρήγορα και κάποιους χειρισμούς να γίνουν έγκαιρα. Είχαμε αρχίσει έγκαιρα αυτούς τους χειρισμούς και έτυχε να σκάσουν τη συγκεκριμένη μέρα τα θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να κάνω μια γρήγορη ερώτηση, γιατί πραγματικά με απασχολεί. Η τελευταία για να πάω στους φορείς. Εγώ βλέπω και τις προτάσεις σας. Είναι μόνο φόροι. Περιστολή δαπανών. Γιατί δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, μπας και γλιτώναμε κανένα φόρο. Και θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω και μια επίκληση της αντιπολίτευσης, γιατί το ακούτε πολύ συχνά. Ξαναπροσλαμβάνετε, όσοι είχαν φύγει τους φέρνετε. Ανοίγει η ΕΡΤ. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και όλοι τα θέλουμε.
αλλά μήπως αυξάνετε δραματικά τη φορολογία σε επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, για να μπορείτε να συντηρήσετε ξανά ένα πολύ μεγάλο δημόσιο. Καταρχάς για τη φορολογία, νομίζω έδωσα την απάντησή μου. Ας δούμε. Εγώ σας το λέω σε αντίστοιξη με το ότι δεν υπάρχει πουθενά περιστολή δαπανών. Έρχομαι στο κράτος, τίποτα. Το κόσμος ο οποίος ήταν σε διαθεσιμότητα και πρόκειται να προσληφθεί είναι μέρος των προσλήψεων που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό της χώρας. Καλά, είναι... προβλέπονταν βεβαίως για νέους, για επιστήμονες, για συγκεκριμένους τομείς. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δηλαδή έχουμε 11.600, είναι 3.900 τα άτομα τα οποία είναι να προσληφθούν και τα υπόλοιπα είναι να γίνουν κάποιες άλλες προσλήψεις. Ως εκ τούτου δεν ξεπερνούμε τον προϋπολογισμό, είμαστε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Η άλλη ερώτησή σας ήταν που είχε ενδιαφέρον, αλλά μου διέφυγε. Α, για τις δαπάνες. Για τις δαπάνες. Για τις δαπάνες. Προσέξτε τι γίνεται. Η περιστολή των δαπανών είναι μια αρκετά δύσκολη προσπάθεια. Την έχουμε αρχίσει όμως. Και είναι ένα από τα 15 τα οποία ανακοινώσαμε, που σας είπα προηγουμένως, και δεν προβλήθηκε πουθενά. Έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πάρει τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή, είναι 4.770 γραμμές. Το μη μισθολογικό κόστος, όπως ακριβώς δίνεται στο πλαίσιο κάποιων κωδικών. Υπάρχει μία ομάδα η οποία έχει πάρει γραμμή-γραμμή και βλέπει τον προϋπολογισμό ανά Υπουργείο και ανά δαπάνη. Για να διώξουμε τη σπατάλη. Φορείς θα κλείσετε. Και, ορίστε. Φορείς. Τους ακούμε από τον μπάγκαλο, από τον αλογοσκούφι, τους 250 φορείς. Δεν το έκανε καμία κυβέρνηση. Ή το κάνανε μισά, ή το κάνανε κακοποιημένα, ή κάτω από το τραπέζι τους ξαναβγάζανε. Εσείς φορείς θα συγχωνεύσετε. Φορείς θα κλείσετε. Έρχομαι στη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να μαζέψουμε τη δαπάνη, αν όχι τη σπατάλη. Μιλάμε τη δαπάνη, γιατί συνειρμικά μπορεί να οδηγηθεί σε στέρηση του κόσμου από δημόσια αγατά. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε. Και έχουμε αρχίσει. Και τώρα θα δείτε σε λίγο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχοντας υπόψη ότι τα οδηπορικά και οι μετακινήσεις είναι γύρω στα 177 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, τη χρονιά, ερχόμαστε με έναν νόμο ο οποίος μαζεύει αυτές εδώ τις δαπάνες. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι λίγο μια δύσκολη άσκηση με την έννοια ότι το τρίμηνο δεν μας αρκεί για να δώσουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Αλλά αυτό όμως το οποίο ως πανεπιστημιακός... Θέλει δουλειά εκεί, θέλει δουλειά. Ενώ δουλειά. Το άλλο λέμε κάνω το 26-29 και καθάρισα. Έτσι είναι. Το βλέπουμε. Έτσι. Αλλά αυτό που έλεγα από παλαιότερα ως πανεπιστημιακός ότι πρέπει γραμμή-γραμμή να διαβαστεί ο προϋπολογισμός, τουλάχιστον το κάνουμε και κύριε σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας οριστική της Ολομέλειας για τους συνταξιούχους. Πότε θα νιώσει την απόφαση αυτή στην τσέπη του ο συνταξιούχος? Έχουμε μία απόφαση η οποία πρέπει να μας έρθει, να τη μελετήσουμε, να την ποσοτικοποιήσουμε. Θα την εφαρμόσετε. Και εκείνο που λέμε... Θα την εφαρμόσετε, κύριε Υπουργέ. Αφήστε να απαντήσετε. Θα τη μελετήσουμε. Θα την ποσοτικοποιήσουμε. Θα τη μαγειρέψουμε. Θα την αλατήσουμε. Εγώ που ρώτησα πόσο κοστίζει, μου είπανε 2,2 δις, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι και τόσο εύκολο να εφαρμοστεί. Αν την απόφαση, να τη μετρήσουμε και να δούμε πόσο ακριβώς στοιχίζει, δεν πρόκειται να σας δώσω το παραμικρό νούμερο. Τι εννοείται, από το πόσο στοιχίζει εξαρτάται αν θα εφαρμόσετε? Όχι, άμα είναι 2,5 δις και του ζητάνε ισοδύναμα. Που δεν εφαρμόζει το ελληνικό κράτος δικαστικές αποφάσεις. Εμείς... Μη σας ακούσουμε να λέτε όπως ο κύριος Χαρδούβελης ότι δεν ασκούν οικονομική πολιτική οι δικαστές. Εμείς, εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα, αφήστε να ολοκληρώσω. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου του κράτους είναι δεδομένες και εμείς τις παίρνουμε. Δεδομένες είναι, σεβαστές είναι. Είναι δεδομένες και θέλουμε να τις εφαρμόσουμε. Εμείς. Το δεδομένες θα σας απαντήσω, το σεβαστές δώστε μου 20 δευτερόλεπτα. Όχι δημιουργική ασάφεια, δώστε μας απάντηση. Θα πάρουμε, θα αποστητικοποιήσουμε. Πολύ παρέα με τον Βαρουφάκη, φαίνεται σας έχει επηρεάσει, κύριε Μάρτα. Όχι, αλλά ακολουθούμε. Δεν είναι η μόνη. Και οι πανεπιστημιακοί, καλή ώρα, έχουν αποφάσεις δικαστηρίου αντισυνταγματικές που εδώ και καιρό τις παρακολουθούμε και στοιχίζουν μόνο 57 εκατομμύρια. Μας στοιχίζει η εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου για τα μέλη ΔΕΠ και δείχνω και τον εαυτό. Και γιατί δεν την εφαρμόζετε? Διότι έχουμε και τα δεδομένα του προϋπολογισμού, ως εκ τούτου οι δικαστικές αποφάσεις. Γιατί αν δεν εφαρμόζετε τα 57, δεν εφαρμόζετε τα δεδομένα. Δεν είπα ότι δεν τα εφαρμόζουμε. Δεν είπα ότι δεν τις εφαρμόζουμε. Απλά και μόνο βλέπουμε τα δεδομένα του προϋπολογισμού,
οδηγούμε σε ένα συμπέρασμα, αυτό το δίνουμε στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση αποφασίζει. Εγώ γιατί είπα θα την αλατήσουν, γιατί πάει για πάστομα. Μα οι δανειστές τους ζητάνε ισοδύναμα για να εφαρμόσουν λοιπόν, την απόφαση. Θέλω να έχουμε παρακαλώ τον κύριο... Άπειρα, θέλω να έχουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Στο δικό σας χώρο, πώς βιώνετε το πρώτο τετράμινο της νέας κυβέρνησης, πρόεδρε? Κύριε Χατζηνικολάου, πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο δεν ελέγχθη τίποτα το τελευταίο Σαββατοκύριακο και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο. Έτσι, λογικό αυτό. Από αυτούς για τους οποίους είπανε. Ακριβώς. Αυτοί γιατί... τουλάχιστον ξέρουν τι τους περιμένει. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι όχι μόνο με το θέμα το τι θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες, γιατί ξέρουμε που έχουν πάει εμπορικές, δεν υπάρχει εμπόριο στα ακίνητα, δεν υπάρχει χρηματαγορά. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα ετήσιο φόρο στην ακίνητη περιουσία και κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά στην αστική ακίνητη περιουσία, με πλήρη φορολογική αποχή, απαλλαγή ουσιαστική, ένα ευρώ το στρέμμα το χρόνο της εκτός σχεδίου περιουσίας. Ένα τεράστιο βάρος το οποίο οδηγεί σε χρέωση 3,2 δις το χρόνο και σε ίσπραξη 2,65 δις. Αυτό το βάρος το φορολογικό είναι ανέφικτο να συνεχίσει να εισπράτεται τις επόμενες χρονιές. Είναι πέρα από κάθε δυνατότητα. Το ποσό που πραγματικά θα έπρεπε να είναι αυτός ο φόρος δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 1 δις. Τα νοικοκυριά είτε έχουν μικρές υποχρεώσεις, είτε έχουν μεγάλες, είτε έχουν πάρα πολύ μεγάλες, τα νοικοκυριά έχουν κυριολεκτικά αναστενάξει και δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το φόρο αυτό, τουλάχιστον αν δεν έχουν ένα φόρο μιας ελπίδας, ότι αυτό σύντο χρόνο, κάθε χρόνο θα μειώνεται σε κάποιο πιο λογικό ποσό, είτε οι υποχρεώσεις φορολογικές είναι μικρές, είτε οι υποχρεώσεις αυτές είναι μεγάλες. Μπαίνει λοιπόν το θέμα. Είμαστε στα μισά του χρόνου. Τι θα γίνει, θα πάμε με την ίδια συνταγή του έμφυα ή θα πάμε στις προεκλογικές ας πούμε έτσι, υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μειώσουμε το φορολογικό βάρος από το φόρο στο μισό και θα το επιρρύψουμε μόνο στους μεγαλύτερους φορολογούμενους. Οπότε θα πάμε σε μια πλήρη εισπρακτική τραγωδία, γιατί η μισή, το 49,7 με 50.000 αφορολόγητο, δεν θα πληρώσουν απολύτως τίποτα, θα βγουν έξω. Και η άλλη μισή, οι φορολογούμενοι που θα διπλασιαστεί, πολλαπλασιαστεί το φορολογικό του βάρος, και αυτοί δεν θα πληρώσουν απολύτως τίποτα, διότι δεν έχει νόημα να πληρώσουν. Και έτσι δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα φορολογικό. Κύριε Μάρδα, τι λέτε? Πού θα πάμε δηλαδή? Καταρχάς, ο έμφυα είναι ένας φόρος ο οποίος είναι ομολογουμένος δυσβάστακτος φόρος. Εκείνο που έχω να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα είναι η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι πιθανότατα για φέτος αυτός εδώ ο φόρος να εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες. Να αναπροσαρμοστούν. Ως εκ τούτου, αναπροσαρμογή σημαίνει μείωση. Μπορεί να σημαίνει και αύξηση όμως. Αυτό πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν και κάποιες άλλες. Πότε θα το κάνετε, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσει η κυρία Βαλαβάνη, η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και δεν γνωρίζω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί τον έμφυα να το πληρώσουμε με τις παλαιές αντικειμενικές και φέτος? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πιθανότατα ο συγκεκριμένος νόμος να εφαρμοστεί με τις παλαιές. Με τις παλαιές. Μα πώς αλλιώς θα πάρετε τα 2,6? Ναι. Και υπάρχουν πάντως προτάσεις, μπορώ να σας πω, βελτίωσης του συγκεκριμένου φόρου. Ως εκ τούτου, προς το παρόν, παραμένουμε στις δήλωσεις του Πρωθυπουργού. Κύριε Μάρδα, εξαρτάται τι εννοεί κανείς με τον όρο βελτίωση. Γιατί αν βελτίωση σημαίνει να χαρίσουμε το φόρο σε κάποιους και αυτά που θα χαρίσουμε στους πολλούς, από λίγα στον καθένα, να τα φορτώσουμε στους υπόλοιπους, γιατί αυτό έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρόκειται για ένα είδος μιας καινούριας τραγωδίας. Αυτή τη στιγμή ήδη είναι δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν κλήθηκαν να πληρώσουν 200 ή 500 ευρώ. Κλήθηκαν να πληρώσουν δεκαριές χιλιάδες, σε μερικές περιπτώσεις εκατοσταριές χιλιάδες, από ακίνητα τα οποία έχει απαξιώσει η κρίση οικονομική, αλλά κυρίως η φορολογία. Τόσο ως προς την αξία τους, δεν υπάρχει κτηματαγορά όταν υπάρχουν μόνο πολιτές ακίνητων, αλλά βεβαίως και στο εισόδημά τους. Το οποίο, όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή, κάτω από ποιες περιπέτειες βρίσκεται και πώς φορολογείται. Έτσι λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα νοικοκυριά της χώρας. Όταν μάλιστα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όταν είναι ανοιχτά ακόμη σενάρια που βασίζονται σε προτάσεις της Bundesbank για έναν καθολικό, καταιγιστικό, δημευτικό φόρο περιουσίας τύπου Kristallnacht προπολεμικού στη Γερμανία, και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει ο καθένας να ξέρει που πάει, να προετοιμάζεται, να ξέρει τι τον περιμένει, και το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ότι
δεν θα πρέπει να διατηρηθούν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες μπήκαν με πολιτική πίεση, δηλαδή να βγάλουμε αφορολόγητη την εκτός σχεδίου περιουσία και να βάλουμε το συμπληρωματικό φόρο, δηλαδή να επαναφέρουμε και το ΦΑΠ, και από έναν ενιαίο φόρο που ήταν η σωστή αρχική πρόταση Καραβίτη σε κάθε ακίνητο, να πάμε σε ένα διπλό φόρο, ο οποίος δεν καταδικάζει μόνο σε πλήρη επαξία όλο τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας, αλλά καταδικάζει ιδιαίτερα οτιδήποτε έχει σχέση με την οικοδομή, οτιδήποτε έχει σχέση με την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων, που εκεί εμείς θα βλέπαμε μόνο την ανάπτυξη. Δεν βλέπουμε κανένα μέτρο που να βοηθάει τους πολίτες με τα παλιά κτίρια να τα εναρμονίσουν, να τα ανακαινήσουν με βάση τις καινούργιες προδιαγραφές που μας ζητάει πολύ πιεστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην υγεία, στην ασφάλεια, σε χίλιους δύο τομείς. Έτσι λοιπόν, πάμε σε απαξίωση όλων των παλιών οικοδομών. Πάμε σε γκετοποίηση ολοκλήρων συνοικιών, γιατί δεν έχουμε το παραμικρό να βοηθήσουμε κάθε ιδιοκτήτη που ενδιαφέρεται για την περιουσία του, ενδιαφέρεται ένα παλιό, ένα υπάρχον κτίριο, το οποίο υπερτερεί από τα καινούργια ως προς τη θέση, να το ανακαινήσει. Πρόεδρε, μια τελεία για να απαντήσει ο Υπουργός. Και βλέπουμε δηλαδή να απαξιώνεται όλος αυτός ο κτηριακός δυναμικός και να απαξιώνεται το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού και της ελληνικής οικογένειας, που είναι η ιδιωτική ακίνητη περιουσία του, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σας απαντώ ότι ο ΕΦΙΑ πράγματι είναι ένας δυσβάστακτος φόρος. Ένας φόρος που η πολιτική μας δεν τον θέλει και στόχος είναι να αλλάξει. Για το 2015, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πιθανότατα, πιθανώς, ο συγκεκριμένος φόρος να παραμείνει. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε έχουν σαφώς μία λογική και αναφέρονται στο ακίνητο. Αυτά όμως τα βλέπουμε στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του συγκεκριμένου φόρου, η οποία έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Ευχαριστούμε, κύριε Παραδιά, για τις ωραίες σας ευχές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παραδιά. Πάω στον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό και σχολιαστή οικονομικό στο Λογιστή. Τι λέτε, κύριε Τσαγκάρη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είμαι πολύ χαρούμενος που κάθομαι στο κοινό και δεν είμαι στο πανέλ. Με άγγιξε πολύ ο Αντώνης ο Δελατόλας με αυτή την ανησυχία που τον διακατέχει και την απογοήτευση. Στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Μάρτα θα ρωτήσω το εξής, επειδή και θα τον αδικήσω γιατί είναι πιο πολύ τεχνοκράτης και λιγότερο πολιτικός, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά. Αυτό το κείμενο ή κάποιο τέτοιο θα δείξετε στον ελληνικό λαό και θα του πείτε τι? Όταν εσείς οι ίδιοι είναι βέβαιο ότι δεν παραλάβατε success story, παραλάβατε Greek drama. Διαχειρίζεστε μια πτωχευτική διαδικασία. Αυτό είναι σαφές. Γι' αυτό και θέλετε μια επόμενη συμφωνία. Και καλώς θέλετε. Η ερώτηση είναι, θα κοιτάξετε στα μάτια τον κόσμο αυτού που σας ψήφισε για να μην συνεχιστεί η φορολόγηση Σαμαρά? Για να μην σας βλέπουμε τώρα και νομίζουμε ότι έχουμε τον κύριο Σταϊκούρα εδώ. Ακριβώς τα ίδια πράγματα έλεγε προεξαμήνου ο κύριος Σταϊκούρας, λογοθέσεως βεβαίως, όχι πολιτικά. Η ερώτηση είναι. Οι φόροι Σαμαρά παρήγαγαν 1 δισεκατομμύριο λεξιπρόθεσμα το μήνα. Χρειάστηκαν οι 100 δόσεις του κυρίου Σαμαρά που ήρθατε και τροποποιήσατε για να δουλέψουν. Θα σας χρειαστούν 200 δόσεις με αυτούς τους φόρους. Το έχετε καθόλου αυτό φανταστεί? Και το δεύτερο σκέλος που είναι στην ίδια ερώτηση, γιατί είναι φορολογικό. Πώς σας ήρθε και έχετε κόκκινη γραμμή το εργασιακό και το ασφαλιστικό και δεν έχετε κόκκινη γραμμή τη φορολογία? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου. Πονάνε και πεθαίνουν το ίδιο και οι δύο τον κόσμο. Και ξεχνάτε το 30% της ανεργίας που έχει δυστυχώς πληρώσει στην Ελλάδα μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Δυσάρεστο που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, αναλάβαμε έχοντας κάποιους περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να επεκταθείς σε όλα αυτά τα οποία σωστά θίξατε. Έγιναν κάποιες επιλογές για την πρώτη περίοδο, για αυτή τη συμφωνία. Δόθηκε έμφαση στο εργασιακό και το συνταξιοδοτικό. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω μόνο ένας κακόπιστος μπορεί να πει ότι δεν ιδρώσαμε, δεν ματώσαμε αυτό το χρονικό διάστημα των 4 μηνών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι το δυνατό συμβατή με τους στόχους που κάνουμε. Διαφορετικά, στον πρώτο μήνα υπογράφαμε και τελειώναμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνετε. Μήπως παίρνατε και καλύτερη συμφωνία αν υπογράφατε τον πρώτο μήνα? Επιδιώκαμε. Αυτή που θα πάρετε τώρα, κύριε Υπουργέ. Επιδιώκαμε. Να είχαμε μία συμφωνία που να ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, συμβατή, απόλυτα συμβατή με τους στόχους μας. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή
η προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ας δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε που θα φτάσει το αποτέλεσμα και εκεί θα δεχτούμε την κριτική την οποία πρέπει να δεχτούμε. Αλλά πάντως έγινε μία προσπάθεια, όχι για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι όμοιο των προηγουμένων μας. Η προσπάθεια έγινε γιατί θέλαμε να κτίσουμε μία άλλη συμφωνία η οποία να μην είχε σχέση με αυτή των προηγουμένων. Μα θα δεν είναι χειρότερη από τον προηγούμενο, τουλάχιστον από το email Χαρδούβελ. Ας δούμε το αποτέλεσμα. Ας δούμε με αυτά το αποτέλεσμα, που έχουμε δει είναι χειρότερη. Το email Χαρδούβελ δεν ήταν συμφωνία, ήταν πρόταση που δεν είχε γίνει δεκτή από τους δανειστές. Αναλογικά λοιπόν με τη δική τους πρόταση, που δεν είναι ακόμα συμφωνία, συγγνώμη, αλλά είναι χειρότερο. Αλλά μεσολάβησε και ένα τετράμινο που επιβαρύνθηκε η οικονομία. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε και κάποιους περιορισμούς. Βέβαια, και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και για την καθυστέρηση του τετραμήνου έχετε ευθύνες. Ναι, αλλά όπως σας είπα, το ταγκό το χορεύουν δύο. Αν ο ένας είναι αργός και ο άλλος γρήγορος, όχι, απλά να προσθέσω σε αυτό το σχολείο της Κάτιας για να βοηθήσω και τον προβληματισμό, γιατί ακόμη πράγματι δεν έχουμε αποφάσεις. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με τον Μίλ Χαρδούβελη. Συγκρίνεται με τα πεπραγμένα μιας πενταετίας. Η κοινωνία κουρασμένη από την εξαετή διάσωσή της. Δεν αντέχουμε άλλη διάσωση. Έχουμε παρασωθεί ναι. Και Χάτζη Νικολάου με τα θέματα όλα ανοιχτά. Εργασιακό, ασφαλιστικό, τράπεζες, κόκκινα δάνεια, λεξιπρόθεσμα χρέη. Είναι όλα ανοιχτά. Μάλιστα. 6 χρόνια μετά. Ευχαριστώ μιλάμε πολύ. Για πότε, για το 2030, το 2021, το 2031, το 2051. Μιλάμε για εμάς, για κάποιους άλλους από εμάς. Πρέπει να ακούσουμε και ένα χρόνο. Θα σωθούμε τότε. Γιατί στο ευρώ δεν μπήκαμε για να ζούμε με επίδομα θέρμανσης και με συσίτια εργασίας και ζήτησης. Μπήκαμε να διάγουμε πολυτελώς. Να έχουμε ακριβά αυτοκίνητα, πολλά κυβικά, να έχουμε σκάφη, να έχουμε πισίνες και όχι αυτά τα πράγματα όλα να έχουν έρθει τώρα και να συζητάμε τι παπούτσια φοράει ο διπλανός μας. Στο ευρώ μπήκαμε για να ζήσουμε με τις δυνατότητές μας, Ευρωπαίοι, οι οποίες αυξάνονται όσο αυξάνονται. Θα δανειζόμασταν φτηνά. Το 2003, Δημήτρη μου, το πακέτο Σιμίτη. Το πρώτο, όταν μπήκαμε το 2002 στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ, ήρθε το πακέτο Σιμί το 2003 και ήρθε τα τεκμήρια των αυτοκινήτων, θυμίζω. Και αγοράσαμε όλοι από ένα αυτοκίνητο πάνω από 1.200 κυβικά. Άνοιξε το τραπεζικό σύστημα, δούλεψαν τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία απαγορευόντουσαν στην Ελλάδα, δούλεψε η στεγαστική πίστη, άλλο η φούσκα. Δεν είπε κανένα στους τραπεζίτες να δανείζουν το 120% της αξίας του ακινήτου, ας έμεναν στο 60% που δάνειζε η Πάλε Ποτέ Κτηματική Τράπεζα και η Εθνική Στεγαστική. Άλλο λοιπόν η εμπορική πολιτική όπως ακολουθήθηκε και τα λάθη που έγιναν και η εποπτεία, η λάθος και τις τραπέζες Ελλάδος που δεν έγινε και άλλο ότι φταίει ο καταναλωτής, φταίει ο πολίτης, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, να βάλει την οικογένειά του μέσα και έρχεται σήμερα να πληρώσει ενίκιο στο σπίτι του. Λες τα ευχάριστα που έγιναν τότε, Δημήτρη. Δεν λες όμως ότι στην απόπειρα μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού τότε αντέδρασαν όλοι. Και σήμερα το ίδιο γίνεται, Γιάννη. Και σήμερα, Γιάννη μου, το ίδιο γίνεται. Η κυβέρνηση, εμένα η διαφωνία μου δεν είναι η ευαισθησία που περιγράψε ο Υπουργός. Τον κύριο Μάρδα θα τον χρειαστείτε καθόλου. Όχι, είναι σημαντικό γιατί είναι να μην παραξηγηθούν οι έννοιες. Ναι. Εμένα η ενόχλησή μου δεν είναι γιατί η κυβέρνηση έχει την ευαισθησία να μιλάει για το εργασιακό και το ασφαλιστικό. Εμένα η αντίρρησή μου είναι γιατί μιλάει για κόκκινες γραμμές σε δύο επαρκτά θέματα και δεν τις κάνει άσπρες να τις επιλύσει με βάση τα ελβετικά στάνταρ, τα γερμανικά, τα ποια θέλετε. Μάλιστα. Δεν μπορεί να παίρνουν ωστόσο σύνταξη. Ούτε ο κύριος Ρέτζι είπε χτες, δεν μπορεί εγώ να μην έχω πρόεδρο σύνταξη στην Ιταλία και να έχει Ελλάδα. Και δεν χρηματοδοτούνται και τα κόμματα εκεί στην Ιταλία αυτή την περίοδο λόγω προβλημάτων. Μία φράση ο κύριος Μάρδας. Μία φράση θα συμπληρώσω στα λάθη μόνο που είπατε, γιατί για τα υπόλοιπα νομίζω ότι εκφράζει το αυτονόητο. Ότι ας θυμηθούμε ότι και στην περίοδο 2004-2009 είχαμε 30 δισεκατομμύρια καταναλωτικές δαπάνες. Νομίζω ότι είναι αρκετό για να κλείσουμε το δράμα κινησική της περίοδου, που σε τελική ανάλυση η επόμενη περίοδος δεν είναι ασύνδετη με την προηγούμενη. Τώρα θέλω να πάω στον κύριο Μασουράκη, αλλά πρέπει να μετακινηθεί η κάμερα, αγαπητέ φίλε. Σου κάνω νοήματα εδώ και ώρα. Τώρα απλώς θα σε σπρώξω από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μασουράκη. Ο κύριος Μασουράκης είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Μάλιστα. Πώς τα βλέπετε? Ενθουσιασμένοι είστε? Ενθουσιασμένοι δεν είμαστε. Με τα αγγέλματα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι στο τέλος η κυβέρνηση θα υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα είναι η καλύτερη δυνατή.
Είναι από... στην τάση του ανθρώπου, και εγώ το ίδιο πιστεύω, αλλά είναι στην τάση του ανθρώπου να είναι αισιόδοξο. Κοιτάξτε, το εναλλακτικό, πολύ το εναλλακτικό είναι 90. Καταστροφικό και δεν νομίζω ότι κανείς έχει τάσεις για καταστροφή. Ναι. Και συνεπώς πιστεύω ότι στο τέλος θα υπογράψει η κυβέρνηση μια καλή συμφωνία, όσο καλή γίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα εφαρμογής της συμφωνίας. Έχω την αίσθηση ότι η αγορά, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλη αβεβαιότητα τα επόμενα τρίμηνα και αν θέλετε και τα επόμενα χρόνια, διότι είναι ένα πράγμα να γίνει μια συμφωνία, ένα άλλο διαφορετικό, αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί όπως απαιτείται, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερή ροή χρηματοδότησης και ρευστότητας μέσα στην οικονομία. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα, να γίνει πιο φιλική, αν θέλετε, προς τις επιχειρήσεις, πιο φιλική προς τις επενδύσεις, διότι δυστυχώς, χωρίς επενδύσεις, οι εταιρείες δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Οι εταιρείες θέλουν να μεγαλώσουν, θέλουν να κάνουν επενδύσεις, θέλουν να προσλάβουν κόσμο. Θέλουν, αν θέλετε, να δώσουν καλές αμοιβές. Αν δεν κάνουν επενδύσεις, δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, δεν μπορούν να αυξηθούν συνεπώς οι αμοιβές. Υπάρχει μια περιραίουσα φιλολογία ότι μπορούμε να εκβιάσουμε κατά κάποιο τρόπο τις αμοιβές, να μην μειωθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι μισθοί, απλώς και μόνο επειδή δεν θα έχουμε τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα όσο απαιτείται στο παρελθόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα αυτά και η απασχόληση και οι αμοιβές είναι αποτέλεσμα επενδύσεων και αύξησης της παραγωγικότητας. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Καταλαβαίνω ότι θεωρείτε μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση έχει μια εχθρική στάση απέναντι στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Κοιτάξτε, όταν δούμε ότι υπάρχει ένα μπαράζ φορολογικών επιβαρύνσεων το οποίο πέφτει αποκλειστικά και μόνο στην αγορά, προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν διευκολύνει, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, δεν διευκολύνει την καθιέρωση ενός κλίματος σταθερότητας, ώστε να μπορούν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μάρδα επίσης. Παρακαλώ. Κύριε Μάρδα, μας είπατε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ημών και των δανειστών γύρω στα 2,3 δις. Εκ των οποίων το 1,8 δις είναι από το ασφαλιστικό και το υπόλοιπο είναι κάτι παραπάνω που θέλουν όσον αφορά τους συντελεστές του ΦΠΑ. Έχω την αίσθηση ότι για να ζητούν αυτά τα 2,3 δις, προφανώς δεν εμπιστεύονται άλλα μέτρα τα οποία έχετε ήδη στο τραπέζι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάποια εναλλακτικά μέτρα ύψους 2,3 δις, εάν είναι να τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές? Έχουν κατατεθεί πολλά μέτρα εναλλακτικά και όπως σωστά είπατε, κάποια από αυτά τα αμφισβητούν και δεν τα θέλουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θέλουν να μην τα λάβουν υπόψη και να βάλουν τις συγκεκριμένες αυτές εδώ μεταβολές τις οποίες συζητήσαμε προηγουμένως, γιατί εκτιμούν ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους στόχους. Εμείς βέβαια υποστηρίζουμε το αντίθετο και θα δούμε το αποτέλεσμα. Και αν θέλετε λίγο στο σκέλος το επενδυτικό να απαντήσω. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, καταλαβαίνετε ο κύριος Σταθάκης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να απαντήσει στο συγκεκριμένο θέμα με όλη την ακρίβεια. Εγώ θα έρθω στο δικό μας σκέλος που συνδέεται με τις δημόσιες επενδύσεις και με το ΕΣΠΑ. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε το δυνατό ζωντανό με ποια έννοια. Σήμερα δώσαμε 50 εκατομμύρια, μας ζήτησε το Υπουργείο Οικονομίας, γιατί αυτά τα χρήματα τα θέλουν για να βελτιώσουν την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Τα δώσαμε. Κάθε μέρα πληρώνουμε 17 εκατομμύρια τουλάχιστον από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε να κρατείτε το ΕΣΠΑ στο επίπεδο το οποίο χρειάζεται. Κάποιες περικοπές μπορεί να κάνουμε μέσα στο μήνα κάποιων εκατομμυρίων στο πλαίσιο της προσαρμογής. Αλλά μέλημά μας είναι το ΕΣΠΑ από τη δική μας την πλευρά να το κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο ζωντανό, κάνοντας ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι ώστε να δίνουμε αυτά τα 17 εκατομμύρια. Το βασικό θέμα για τις επενδύσεις δεν είναι το ΕΣΠΑ, είναι το κλίμα. Είναι το κλίμα της ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα κιόλας ότι δεν είναι τόσο το 1,5 δις που μεταφέραμε σε σύνολο 12,5 δισεκατομμυρίων. Δεν είναι κανένα φοβερό ποσό. Γίνεται, αποκτά όμως μία βαρύτητα αυτό το ποσό, καθώς το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει το κάνει έτσι ώστε να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι.
Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Μασουράκη? Πάντως, χωρίς επενδύσεις, κύριε Μάρδα, θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Οι επενδύσεις δεν πρόκειται να προέλθουν από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ούτε από το ΕΣΠΑ. Είχαμε πάρα πολλά ΕΣΠΑ μέχρι τώρα. Δεν είδαμε να έχουν κάποια τρομερή επίπτωση στο βιωτικό επίπεδο της χώρας. Σωστά. Στον κύριο Κόλλια θα πάω, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητήριου. Κύριε Χατζηνικολάου, ο Υπουργός, εκτός από εξαίρετος ακαδημαϊκός, προέρχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε επιτροπές και μελέτες. Μην τον χαϊδέψετε, θα σας πάρω το μικρόφωνο και θα φύγω. Ίσα-ίσα. Εδώ σήμερα τον αλλού έχουμε, θέλω να καταλήξω. Τον έχουμε για να τον πιέσουμε, να τον ζωρίσουμε για εκτέλεση. Ξεκινάω καλά. Είδα εδώ έτσι την εκτελεστική ομάδα που είναι και λέω, δεν είναι στα 6 μέτρα, είναι πιο κοντά. Ξεκινάω καλά για να του κάνω δύσκολο φινάλε. Λέγοντας το εξής. Μου δίνετε ελπίδα. Λέγοντας το εξής. Ακούστηκαν πολλά για τη φορολογική πολιτική, για τη φορομπηχτική πολιτική, την ηφαισιακή, όπως είπαμε, η οποία είχε τα αποτελέσματα που είχε όλα τα τελευταία χρόνια, αυτά τα 5 του μνημονίου, και συνεχίζουμε στην ίδια λογική. Οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι στενάζουν. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία πρόσβαση στη ρευστότητα και λόγω του κλειδώματος της τρόφικας από τις τράπεζες και λόγω της στάσης πληρωμών, μην κρυβόμαστε, από το δημόσιο, αλλά και λόγω του ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακός για να τρέξει ούτως ώστε να ενταχθούν επιχειρήσεις για να αποκομίσουν έστω από εκεί τη ρευστότητα που χρειάζονται. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα που δεν το θίξαμε και πολύ σήμερα ζει το δικό του γολγοθά, και δεν μιλάω μόνο για την εκροή καταθέσεων, δεν μιλάω μόνο για την τεράστια αύξηση των κόκκινων δανείων, αλλά και ο ELA που προσφεύγουμε για δανεισμό, ο οποίος είναι 30 φορές μεγαλύτερος στο κόστος του από ό,τι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δείχνει τον όγκο του προβλήματος και έχει να κάνει με τις εκροές των καταθέσεων. Εγώ λοιπόν λέω ότι όλα αυτά θα πάνε καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο τέλος, με δύσκολα και επαχθή μέτρα που θα αναλάβουμε και πάλι όλοι οι μικρομεσαίοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπε και ο κύριος Κορκίδης πριν, θα φτάσουμε στη συμφωνία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για το μετά? Τι θα κάνει αυτή η χώρα μετά? Πώς θα ανασυγκροτηθεί αυτός ο παραγωγικός ιστός? Πώς θα φτιαχτεί το νέο παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας? Γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να βασιζόμαστε και να βασίζουμε την ανάπτυξη αυτής της χώρας στη φορολογία, στους φόρους και σε όλα αυτά τα ηφαισιακά μέτρα. Υπάρχει καμία πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μεταρρυθμιστικού προγράμματος, πολιτικής αποκρατικοποιήσεων, πολιτικές δηλαδή που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στη χώρα αυτή? Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λέτε. Κάποια έχουν αρχίσει, αλλά δεν φαίνονται. Επαναλαμβάνω, παγιδευτήκαμε επικοινωνιακά σε αυτό τον διαχειριστικό ίστρο και γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Σας έφερα το παράδειγμα το δικό μας. Ως εκ τούτου και πολιτική ιδιωτικοποίησεων υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε υπάρχει μια άλλη πολιτική ιδιωτικοποίησεων. Θα επαναλάβω έναν όρο που δεν είναι δικός μου βέβαια, αλλά είναι του Ζόζεφ Στίγκλιτς, του γνωστού οικονομολόγου. Θέλουμε ιδιωτικοποιήσεις και όχι δωροδοποιήσεις. Ο Στίγκλιτς, σε ό,τι αφορά τον όρο δωροδοποίηση, που είναι έτσι σε εισαγωγικά τον δίνει παίζοντας με τον αντίστοιχο αγγλικό όρο, θεωρεί όλη εκείνη τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία οδηγείται σε μία απαξίωση της δημόσιας περιουσίας έτσι ώστε να πουληθεί. Αυτό έγινε. Θέλω να σας δώσω παραδείγματα, σας δίνω όσα θέλετε. Αλλά αυτό εμάς δεν μας εκφράζει. Ως εκ τούτου, τέτοιας μορφής ιδιωτικοποίησης δεν είναι ιδιωτικοποίησης. Είναι πάρα πολύ ακριβής αυτός ο όρος που έδωσε ο Στίγκλιτς στις αρχές του 2000. Και το ζήσαμε στη χώρα μας. Εμείς θέλουμε άλλης μορφής ιδιωτικοποίησης, όπου βέβαια εφαρμόζουμε πράγματα που δεν είναι πρωτόγνωρα στον πλανήτη. Όταν λέμε ότι θα θέλαμε το κράτος να συμμετέχει στην ιδιωτικοποίηση, στην εταιρεία τη δημόσια μαζί με τον ιδιώτη να συμμετέχει στα κέρδη και από εκεί και πέρα να πορευτούμε και οι δύο μαζί στο πλαίσιο μιας συνέργειας, δεν είναι ένα φανταστικό μοντέλο το οποίο δεν εφαρμόζεται σε άλλες χώρες του πλανήτη, αλλά δεν δεχόμαστε αυτό το οποίο έγινε προηγουμένως. Δηλαδή την πώληση της δημόσιας περιουσίας σε τιμές οι οποίες... Πάντως δεν υπάρχουν και πολλά κράτη σαν το δικό μας στον πλανήτη. Θέλω να πω, δεν είναι και τρομερό κίνητρο για τον ιδιώτη το να συνεταιριστεί με το ελληνικό κράτος? Μπορώ να σας πω ήδη... Μην το θεωρείτε κίνητρο. Για μια δημόσια επιχείρηση που βρίσκεται υπό την εποπτεία μας, υπάρχει ζωηρότατο ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτή να κινηθεί επενδυτικά στο πλαίσιο της πολιτικής που έχουμε. Για ποια λέτε? Δεν θα σας πω. Γιατί δώστε και μισή είδηση, κύριε Υπουργέ. Το κρατάω για έκπληξη, όταν έρθει η ώρα.
Είναι σαφές. Αλλά πάντως ψέματα δεν έχω μάθει να λέω. Είναι σαφές, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν κάποια κοινωνικά αγαθά στα οποία θεωρούμε ότι το κράτος δεν πρέπει να φύγει, και ορθώς το κάνουμε αυτό. Αλλά εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα, γιατί η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ασχολείται πολύ με το δημόσιο τομέα και δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το 1,2 εκατομμύρια ανέργους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και η ανεργία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 0,5%. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι την απάντηση την έδωσα. Είναι λίγο άδικο αυτό. Είναι λίγο άδικο με ποια έννοια. Όπως σας είπα, ότι οι μισές δαπάνες του προϋπολογισμού πηγαίνουν στην αγορά. Αυτό δεν μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει. Βέβαια, σαφώς δεν εμπλεκόμαστε όπως εμπλεκόμαστε στο χώρο του δημοσίου, με την έννοια των μισθών κτλ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Μιλούμε για έναν άλλο ρόλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το κράτος, βέβαια, σαφώς πιο δυναμικό σε ό,τι αφορά το επενδυτικό. Και πιο δημιουργικό. Να μοχλεύσετε αναπτυξιακά την αγορά, θέλουμε. Αυτό το με πρωτοβουλίες, με μέτρα, με δυναμισμό. Αυτός ο διαχειριστικός ίστρος, όπως σας είπα, από τη μια πλευρά δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, και εκεί που γίνονται δεν προβάλλονται. Πάμε σε διαφημίσεις, διότι για να μαζέψουμε αυτά που έχετε πει στην Τρόικα ότι θα πάρει από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, πρέπει να έχουμε 10 break στην εκπομπή. 10 break. Πάμε. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Το Σάββατο με την Αγορά, το νέο CD της Δέσποινας Βανδύ με 10 υπέροχα τραγούδια. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Γεια σας, είμαι η Πέπα. Οι περιπέτειές μου κάθε Σάββατο με την Αγορά. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο το πρώτο DVD. Και Jamie, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής από τον Jamie Oliver. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γεσίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε.
Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Robbie Williams Live. Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, η Real News προσφέρει αποκλειστικά το CD με τη μεγαλύτερη συναυλία του κορυφαίου pop star. Μαζί, η χρυσή δεκαετία του 60. Αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή, 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1968 έως το 1969. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου, με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες. Ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα, με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Μάρδα. Κάτι θέλατε να συμπληρώσετε? Λίγο σε ό,τι αφορά το Οικονομικό Επιμελητήριο. Όπως ξέρετε, τα επιμελητήρια είναι οι σύμβουλοι του κράτους, δεν είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλα τα επιμελητήρια, ειδικά με το Οικονομικό Επιμελητήριο, γιατί είναι και οι φοροτέχνες, οι λογιστές, οι εφοριακοί κτλ. Που συνδέονται άμεσα με τη δική μας δουλειά. Πρώτον, μέλη του τα έχουμε χρησιμοποιήσει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων εταιριών που βρίσκονται υπό την εποπτεία μας και χρησιμοποιούνται μέλη του σε ένα σύνολο ομάδων εργασίας που έχουμε με σκοπό θέματα που συνδέονται με το δημόσιο λογιστικό και με όλα τα καινούργια συστήματα τα οποία θέλουμε να υιοθετήσουμε. Τα δείξαμε, αλλά μπορώ να σας πω, γράφτηκαν κάπως έτσι με κάποια μικρά γράμματα στις διάφορες εφημερίδες, αλλά τουλάχιστον τα έλαβαν σοβαρά υπόψη στον Economist, στο συνέδριο του Economist, όπου εκεί αναπτύξαμε τη νέα στρατηγική του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του και την ανάπτυξή του. Μάλιστα.
Πάμε στο... Όχι, όχι, παρακαλώ. Δεν γίνεται. Δεν θα προλάβουν οι συνάδελφοί σας και είναι κρίμα. Πάμε στον κύριο Νίκο Νέγκα, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Συνδέσμου Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης και φαίνεται στο πρόσωπό του ενθουσιασμός για το ΦΠΑ. Πάω κατευθείαν στο θέμα, κύριε Νέγκα. Κύριε Χατζηνικολάου, η εστίαση αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο. Εσείς εντωμεταξύ, συγγνώμη, πριν το πείτε, έχετε γίνει ασανσέρ με το ΦΠΑ. Διότι ήταν ψηλά, κατέβηκε και τώρα ετοιμάζεται να ξανανέβει. Η εστίαση αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και το μεγαλύτερο κομμάτι και του κλάδου φιλοξενίας και μεγάλος εργοδότης στην Ελλάδα. Το 2011 ζήσαμε τον εφιάλτη της μετάταξης της εστίασης από το μεσαίο συντελεστή στον υψηλό. Μία απόφαση που ενώ στα χαρτιά θα έφερνε 800 εκατομμύρια επιπλέον έσοδα σε ετήσια βάση, τελικά έφερε μόνο 150 εκατομμύρια και ταυτόχρονα κλείσαν 6.500 επιχειρήσεις, οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου και οδηγηθήκαν πάνω από 40.000 άνθρωποι στην ανεργία. Πληροφορούμαστε δυστυχώς ότι οι θεσμοί επιμένουν... Όταν πάλι κατέβηκε ο ΦΠΑ, τι επίπτωση είχε στον κλάδο σας? Η επαναφορά του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή οδήγησε σε πολλές νέες επιχειρήσεις. Δεν το έχουμε ακριβώς το στοιχείο, αλλά το στοιχείο που έχουμε και το δίνει ο ΣΕΤΕ είναι ότι δημιούργησε στον 1,5 χρόνο 120.000 νέες θέσεις εργασίας. Πολύ σημαντικό. Να αναφέρω εδώ το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Και το αναφέρω γιατί άκουσα προχθές την κυρία Μέρκελ που έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία μέσα στο μνημόνιο της κάποια στιγμή κατάφερε να μειώσει το ΦΠΑ συνεστίαση από το 13% στο 9%. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία από τις 110.000 σε 140.000 στον κλάδο εστίασης. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι ερχόμαστε πίσω στο δικό μας το θέμα. Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας μέσα σε αυτό το διάστημα. Και τώρα κινδυνεύουμε να ζήσουμε ξανά το ίδιο εφιάλτη. Όλες οι χώρες, οι ανταγωνιστικές της Ελλάδας, έχουν από 8 έως 10% ΦΠΑ στην εστίαση. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και η Κύπρος. Είναι από το 8 έως 10%. Εμείς εδώ πέρα συζητάμε να γυρίσουμε πάλι στο 23. Και θα πλήξουμε τον τουρισμό μας μαζί με τις όποιες άλλες μετατάξεις συζητιούνται αυτή τη στιγμή. Και δεν αντέχουμε σαν επιχειρήσεις, δεν αντέχει ο κλάδος και πάλι αυτό τον εφιάλτη να τον ξαναζήσει. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν το έχει αποδεχτεί. Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, και τη δικιά σας θέση, δεν αντέχουμε να ζήσουμε ξανά τον ίδιο εφιάλτη. Η θέση μου είναι η θέση της κυβέρνησης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε μια διαπραγμάτευση, μας πιέζουν οι θεσμοί. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων για να κρίνουμε το ότι γίνεται εκ του αποτελέσματος. Τη θέση της κυβέρνησης την ξέρετε, την αναφέρετε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, η τουριστική βιομηχανία και εντάσσονται αυτές οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε αυτήν την τουριστική βιομηχανία, είναι ό,τι έχει απομείνει όρθιο στον τόπο. Τι θα γίνει δηλαδή, θα το καταστρέψουμε και αυτό? Κάνει μεγάλη εντύπωση. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη να το λέει σήμερα και πρέπει να πω ότι σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι δίνουν ώρες-ώρες την αίσθηση οι δανειστές μας ότι δεν θέλουν να είμαστε όρθιοι επιχειρηματικά σε ορισμένους τομείς ώστε να μπορούμε να αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Τους συμφέρει αυτό? Τους συμφέρει να μην τους πληρώνουμε? Προφανώς τους συμφέρει ανταγωνιστικά οι δικές τους χώρες να καταλάβουν το χώρο που έχει ο ελληνικός τουρισμός ή οι άλλες επιχειρήσεις μας, περισσότερο από ό,τι να τους πληρώνουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Πάντως, κύριε Νέγκα, είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, αλλά έχετε και το στοιχείο πόσος ΦΠΑ δεν αποδίδεται. Αυτό είναι μια ερώτηση. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό. Όπως υπάρχει και η έλλειψη ακόμα αποδείξεων. Γιατί είδαμε την Μύκονο πέρυσι να ανεβαίνει τουριστικά και να πέφτει ο ΦΠΑ. Εμείς ο Σύνδεσμος έχουμε προτείνει και στο παρελθόν μέτρα για να σταματήσει η φοροδιαφυγή σε εστιατόρια. Δεν έχουμε εισακουστεί και από το προηγούμενο Υπουργείο. Ευχαρίστως να συνεργαστούμε και να προτείνουμε και εμείς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της φοροδιαφυγής. Εδώ πέρα ακριβώς η απόφαση αυτή πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις του κλάδου. Οι συνεπείς επιχειρήσεις του κλάδου οδηγούνται σε αφανισμό. Μάλιστα. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν από αυτές τις συνθήκες. Δυστυχώς, δεν είναι η δικιά μας η δουλειά να διορθώσουμε τη στρέβλωση της οικονομίας.
Καλώς ή κακώς εδώ πέρα πρέπει να έρθει το Υπουργείο Οικονομίας, αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Είχαμε προτείνει και τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών και όλα. Εμείς εκπροσωπούμε αυτή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται. Το υγιές κομμάτι. Συγγνώμη κύριε Νέκα, συγγνώμη. Αλλά βάλατε θέμα πολύ σωστό. Γιατί δεν συνδέονται οι ταμιακές μηχανές. Εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω στο γιατί. Δεν είναι και θέμα αρμοδιότητάς μου. Αλλά αν θέλετε μπορώ να το διερευνήσω και να σας απαντήσω ρωτώντας τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα την περιμένω αυτή την απάντηση, σας παρακαλώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Νέγκα. Πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Ο δικός σας κλάδος είναι από αυτούς οι οποίοι επλήγησαν πάρα πολύ στα χρόνια της κρίσης. Είδα την άνοιξη ότι κάτι πήγε να γίνει και κάτι πήγε να... Κάτι πήγε να γίνει, διότι αυτό που συμβαίνει στην κρίση είναι καμιά φορά ότι ο πολίτης εκεί την κρίσιμη ώρα που ανησυχεί για την κατάθεσή του, λέει τι θα γίνουν τα λεφτά μου, από το να μου τα φάνε, λέει ας πάρω ένα αυτοκινητάκι. Και φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε λίγο την άνοιξη, κάπως κινηθήκατε, αλλά τώρα πάλι μου μυρίζει ότι έρχεται νέα περίοδος δυσκολίας, όχι? Κοιτάξτε, είμαστε 15% πάνω το πρώτο πεντάμινο σχέση με πέρυσι, αλλά αυτό αφορά αυτοκίνητα ενοικιάσεων. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Αυτό είναι για τον τουρισμό, δηλαδή. Λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος. Ναι. Οι ιδιωτικές πωλήσεις είναι ελάχιστες, δεν υπάρχει πρόοδος. Και πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι η αγορά αυτοκινήτων έχει δεχτεί 38 αλλαγές την τελευταία πενταετία. Φορολογικές αλλαγές. 38 αλλαγές. Για να καταλάβετε, η σημερινή αγορά ιδιωτικών πωλήσεων, περίπου 40.000 αυτοκίνητα, θέλουμε περίπου 70 χρόνια για να αλλάξει ο στόλος. Όσον αφορά τη χρήση του αυτοκινήτου, 800.000 αυτοκίνητα δεν περνάνε εκταίο ή είναι και ανασφάλιστα. Δηλαδή, 2 στα 10 αυτοκίνητα, 2,5 στα 10 αυτοκίνητα είναι σε κακή κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η διαπραγμάτευση να φτάσει σε ένα τέλος, γιατί οι επιχειρηματίες θέλουν να λειτουργήσουν. Και για να λειτουργήσουν θέλουν ένα στέρεο έδαφος. Αυτό είναι. Για μας δεν έχει σημασία το ταξίδι προς τα εκεί. Μας ενδιαφέρει να φτάσετε κάπου. Και όταν φτάσετε, η ιδιωτική οικονομία θα φέρει την ανάπτυξη. Γιατί από την πολιτεία τι περιμένουμε, τους κανόνες. Θα ήθελα να έχω εδώ τώρα σήμερα τον κύριο Νίκο Φίλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το πρωί μου έλεγε ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Έτσι μου έλεγε στο ραδιόφωνο. Ήθελα να είναι εδώ, να ακούει την αγορά για να δει ότι ο χρόνος δεν είναι σχετικός. Ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ την αγορά. Πάρα πολύ. Ακριβώς επιγόμεθα και θέλουμε από την πολιτεία αυτό μόνο έστω τους κανόνες, να λειτουργήσει το θέμα της σύσπραξης των φόρων, γενικά της αφαίρεσης στρεβλώσεων. Το αυτοκίνητο μπορεί να βοηθήσει, είναι πολύ χαμηλά τώρα, το αντιλαμβάνεστε, αλλά μπορεί να βοηθήσει αρκεί να δεχθεί σωστές τομές. Τι λέτε κύριε Υπουργέ? Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά το αυτονόητο το οποίο πρέπει να γίνει στο αυτοκίνητο. Και, βέβαια, και κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί και το πλαίσιο. Να μην και το πλαίσιο. Ναι, αυτό 38 αλλαγές δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τη στρατηγική του κόσμου ο οποίος ασχολείται με τώρα, το συγκεκριμένο είδος. Και τώρα ετοιμάζεστε από ό,τι φαίνεται για, με το μικρό φορολογικό νομοσχέδιο. Ο φόρος πολυτελείας και στα νέα μέτρα επεκτείνεται ο φόρος πολυτελείας, αυξάνεται σύμφωνα με τις διαρροές. Βέβαια, το όχι μόνο ο φόρος πολυτελείας αλλά και τα αντιρρηπαντική τεχνολογία που απαλλάσσονταν, τώρα σκέπτεστε να τα φορολογήσετε. Θα δείτε το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται, που διορθώνει αρκετές στρεβλώσεις στον χώρο του αυτοκίνητου. Και τότε θα το δούμε ιδιαίτερα με τα αυτοκίνητα του μεγάλου. Έρχομαι στην κυρία Άννα Μαρία Μαζαράκη, είναι η ταμίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πόλης της Ελλάδας. Λοιπόν, εσείς? Εμείς. Χαρούμενοι? Κοιτάξτε. Να κάνουν άλλους 4-5 μήνες διαπραγμάτευση. Λίγα βάλατε, λίγα. Να έχουμε το χρόνο, όπως είπε ο κύριος Φίλης, λίγο χρόνο θέλουμε. Σχετικός ο χρόνος. Έτσι. Είναι τραγικό γιατί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον. Αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ανεργία, που νομίζω ότι είναι ένα κύριο πρόβλημα και αφού τελειώσει η διαβούλευση και αφού τελειώσουν και τα υπογράψουμε ή δεν υπογράψουμε, αφού θα γίνουν, δεν ξέρω, θα γίνουν εκλογές, θα γίνει δημοψήφισμα, θα κάνουν και διακοπές, στο τέλος ημέρας θα έχουμε πάνω από 1.200.000 ανέργους σε αυτό το χώρο. Αυτά τρία που είπατε, το πιο δύσκολο είναι οι διακοπές. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουν να είναι οι άνεργοι και εγώ θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή, όχι τόσο σαν σέλπε, ούτε σαν επιχειρηματία, τρομάρα μου, αλλά σαν μάνα.
Είναι δυνατόν 10 εκατομμύρια Έλληνες να μην μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας και να τα εξάγουμε σαν ντομάτες? Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο να κάνει δικές του δουλειές. Δεν θα μπουν στο δημόσιο όλοι, είναι σαφές. Οι φόροι θα ήταν εκτός, εντάξει, θα μας τα πάρουν. Άρα πρέπει να κάνουμε δουλειές. Για να κάνουμε δουλειές, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κίνητρα για νέα παιδιά. Έχουμε καταπληκτικά παιδιά στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε σαν γονείς δαπανίσει τα μαλλιοκέφαλά μας για να τους δώσουμε εφόδια να επιβιώσουμε. Και φεύγουν έξω. Αυτά τα παιδιά ξέρουν τις ξένες γλώσσες, έχουν εκπληκτικές δυνατότητες. Η Facebook εδώ θα έπρεπε να έχει έρθει και να κάνει το μαγαζί της, όχι στην Ιρλανδία. Οι εταιρείες οι μεγάλες, μα και οι ελληνικές, πρέπει να πείσουμε τα παιδιά. Και τι δεν έχουν τα παιδιά τα δικά μας? Δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Θέλουν έναν ενήλικα να τους πιάσει το χέρι και να τους πεις μπορείς, προχώρα. Αυτό. Ποιος θα βοηθήσει τα παιδιά, αυτά τα νέα, να μείνουν στον τόπο μας και να πάμε την χώρα ένα βήμα μπρος? Γιατί κάποια στιγμή είτε κλείσει η συμφωνία, είτε δεν κλείσει. Το επόμενο βήμα ποιο είναι το όραμα? Το όραμα είναι η Ελλάδα να επιβιώσει και να επιβιώσει καλά. Καλά τα λέει. Όχι, γιατί είμαι ό,τι είμαι, αλλά είμαι και γονέας. Και έχω παιδί το οποίο ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό. Και βέβαια δεν θα ήθελα να το χάσω. Και δεν είναι μόνο ότι είμαι γονέας που έχω παιδί που είναι να βγει στο εξωτερικό. Είμαι και καθηγητής στο πανεπιστήμιο και ειλικρινά, βλέποντας αυτή την ροή των φοιτητών μου προς το εξωτερικό, δεν αισθάνομαι. Αισθάνομαι ωραία, γιατί λέω να πάνε έξω, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να ολοκληρωθούν ως επιστήμονες και να γυρίσουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, επειδή κρατώμε πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότεροι μένουν. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα πω οι περισσότεροι, θα πω οι αξιολογότεροι. Βρίσκουν ευκαιρίες και είναι λίγο δύσκολο να γυρίσουν. Κοιτάξτε τι γίνεται, θα μου επιτρέψετε λίγο να επεκταθώ σε ένα θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο έγκλημα δεν είναι ούτε το χρέος, ούτε το δημοσιονομικό έλλειμμα, ούτε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με νούμερα. Και αυτό το έχω γράψει κατ' επανάληψη. Οπότε δεν το ανακαλύπτω τώρα. Το μεγάλο έγκλημα της χώρας είναι ότι δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της. Τα οποία, προσέξτε, κάνουμε μια τεράστια επένδυση στα παιδιά μας και αυτή η επένδυση έτοιμη φεύγει και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα και η άλλη χώρα βγάζει χρήματα και τα παιδιά μας βγάζουν χρήματα. Αλλά η άλλη χώρα βγάζει χρήματα από αυτά τα παιδιά. Το είχα γράψει πάρα πολύ παλιά. Ευτυχώς κάποια πράγματα τα έχω γράψει από το 2002. Θα το βρείτε στην εφημερίδα την Express εκείνη την εποχή. Για το έγκλημα που έγινε με τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Επενδύσαμε σε δρόμους και γεφύρια, ενώ έπρεπε να επενδύαμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτή την προσπάθεια την κάνουμε τώρα. Είμαστε πάρα πολλοί οι οποίοι σμπρώχνουμε όλα αυτά τα προγράμματα σε αυτή την κατεύθυνση. Οι Ιρλανδοί, που τους έχουμε, αν θέλετε, συχνά ως σημείο αναφοράς, δεν επένδυσαν σε δρόμους ή γεφύρια, επένδυσαν στα παιδιά τους και το πλεόνασμα των παιδιών τους το κάνουν δρόμους και γεφύρια. Δυστυχώς, αυτή είναι η Ελλάδα η οποία κτίστηκε. Αλλά τώρα, ξέρετε τι, σας ακούω πολύ προσεκτικά. Θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις. Κάποια. Δεν θα σε αφήσω. Okay. Δες πόσοι δεν έχουν ρωτήσει. Και μπες για ένα δευτερόλεπτο στη θέση μου. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, είστε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω... Εάν μείνει χρόνος, θα στο δώσω στο τέλος κάτι. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι για πρώτη φορά συγκεκριμένη μελέτη για την παράνομη διακίνηση των καυσίμων από τον καθηγητή και νυν υπουργό τον κύριο Μάρδα, σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, έχει ενταχθεί για την υλοποίηση στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι την τελευταία 20ετία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα της αντιμετώπισης του φαινομένου του λαθρεμπορίου, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια δημοσίων εσόδων από 500 εκατομμύρια έως 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Κοιτάζαμε πριν από λίγο πόσα εκατομμύρια έως 1 δις. Κάποια μακρύ, το θυμάσαι το στοιχείο, βάζει η κυβέρνηση 75, στην πρότασή της. 75 και 300. 75 και 300 του χρόνου. Κάποιοι κατά το παρελθόν είχαν πει για το πετρέλαιο. Για το καύσιμα. Και παραπάνω από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Νομίζω ότι είχαν αναφερθεί κάποιοι και για παραπάνω από ένα δις.
Όπως επίσης... Επομένως, θεωρείται εφικτό το στόχο των 300 εκατομμυρίων για του χρόνου. 75 εκατομμύρια, Νίκο, για το 2015 και 300 για το 2016. Εάν πράγματι μαζευτούν όλα αυτά και λειτουργήσουν οι μηχανισμοί, το οποίο είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω αμέσως μετά στον κύριο Υπουργό, θεωρώ ότι θα μαζευτούν αυτά. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι η πολιτική αυτή ήταν περισσότερο επικοινωνιακή και δεν είχε αποτέλεσμα. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση συστημάτων εισδρών νεκρών σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων και των υγραερίων, γιατί είδατε ότι δημιουργήθηκαν και προβλήματα και σε αυτό το καύσιμο τον τελευταίο καιρό, και πότε θα λειτουργήσει πλέον αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός? Αυτό είναι το ένα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει πράγματι, ένα δεύτερο ερώτημα, αν υπάρχει πράγματι χρονοδιάγραμμα απογραφής όλων των δεξαμενών καυσίμων και υγραερίων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της διακίνησης και της αγοράς. Ένα τρίτο ερώτημα, τα λαθρεμπορικά καύσιμα τα οποία γίνονται εικονικοί... Θέλουμε μισή ώρα για να απαντήσουμε. Όχι, όχι, πολύ γρήγορα, κύριος Υπουργός το γνωρίζει. Ναι. Τα λαθρεμπορικά καύσιμα τα οποία και εικονικοί εφοδιασμοί πλοίων, όπως και τα εξαγώγημα καύσιμα, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Επίσης, το 4072 του 2012 για την μοριακή ιχνηθέτηση σε ραδιοσότοπα πάνω στο, στα καύσιμα, πώς το σχεδιάζετε? Και τελευταία, θέλω να μου πείτε το εξής. Η ουσιαστική καταπολέμηση της παράνομης διάθεσης και διακίνησης καυσίμων αποτελεί πολιτική βούληση και επιτελικό συντονισμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Επιτελικό συντονισμό. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ? Ευχαριστώ. Εγώ. Έρχομαι στο πρώτο για το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ετοιμάσει τις τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις που χρειάζονται, τις έχουμε δώσει στους συναρμόδιους υπουργούς. Εμείς ζητούμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έως τον Δεκέμβρη να έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα εισδρών νεκρών στις ελεύθερες δεξαμενές. Τώρα, ενδεχομένως να κουράζουμε τον κόσμο, είναι κάποιες δεξαμενές όπου δεν είχαν τοποθετηθεί αυτά τα συστήματα στο παρελθόν. Και στα πλοιάρια που μεταφέρουν το καύσιμο στα πλοία, τα λεγόμενα σλέπια. Και βέβαια δεν στηρίζουμε τη συγκεκριμένη πολιτική σε όποιο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Θα εφαρμόσουμε ένα σύστημα ενισχυμένων αποσβέσεων, το οποίο ιδιαίτερα για τα σλέπια, αυτά τα συγκεκριμένα πλοιάρια, και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα θα τους βοηθήσει έτσι ώστε να αγοράσουν οι ίδιοι τα όποια τεχνολογικά προϊόντα χρειάζονται για να τα θέσουν πάνω στο σκάφος και να μπορεί να κινηθεί, και δεν θα έχουμε όλη αυτή τη φασαρία του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, που όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ακόμα περιμένετε να πάρετε χρήματα από το παρελθόν. Ως εκ τούτου, 6 μήνες είναι το χρονοδιάγραμμα που δώσαμε. Σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές υπογραφή, με τροπολογία που έχει ήδη γραφεί και ήδη υπάρχει στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει, μπαίνει η συγκεκριμένη απογραφή, άρα θα γνωρίζουμε τι δεξαμενές υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Κάτι, πόσο αστείο και αν σας φαίνεται, τόσα χρόνια δεν γινόταν. Τους λόγους, αν θέλετε, μπορείτε να τους σκεφτείτε οι ίδιοι. Σε ό,τι αφορά τα πλοιάρια, απάντησα με την προηγούμενη. Για την ιχνηθέτηση και όλα τα άλλα στοιχεία της πολιτικής που οδηγούν στο φινίρισμα της πολιτικής, είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε τώρα. Αλλά με τα όσα προτείνουμε, κάπου κλειδώνουμε το 90-95% του προβλήματος και αφήνουμε το 5%, το οποίο θα το επεξεργαστούμε στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, σε 3 λεπτά και πάλι μαζί. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος έγραψε για το VDSL του ΟΤΕ. VDSL LOL. Εμένα και τον αδερφό μου δεν μας σηκώνει καμία σύνδεση. Δημήτρη, σήμερα απαντάμε σε σένα, αλλά και στον αδερφό σου, με την πρώτη VDSL πρόκληση. Γιατί το VDSL του ΟΤΕ μπορεί να σηκώσει ακόμη και 6 οικογένειες. Ταυτόχρονα. LOL. Look, I saved you. We'll be right back.
Αυτό είναι το απίστευτα γρήγορο ίντερνετ του ΟΤΕ. Με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μέσα σε μία ώρα, 20 GB κατέβηκαν και 2 ανέβηκαν από 17 άτομα ταυτόχρονα με μία σύνδεση. ΟΤΕ VDSL. Για να το πιστέψεις, πρέπει να το ζήσεις. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, 20 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν 6 μέρες δωρεάν διακοπές στα ξενοδοχεία της Greek Hotel σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η Greek Hotel για τα 40 της χρόνια κάνει δώρο την 7η διανυκτέρευση στα all-inclusive ξενοδοχεία της και προσφέρει σε όλους όσοι επιλέξουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της 20 ευρώ την ημέρα σε ό,τι καταναλώσουν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου, μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο, γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Σάββατο με την Αγορά, το νέο CD της Δέσποινας Βανδύ με 10 υπέροχα τραγούδια. Μαζί, Πέπα το Γουρουνάκι. Γεια σας, είμαι η Πέπα. Οι περιπέτειές μου κάθε Σάββατο με την Αγορά. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η πολυβραβευμένη παιδική σειρά που αγάπησαν εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο το πρώτο DVD. Και Jamie, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής από τον Jamie Oliver. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News, Robbie Williams Live. Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, η Real News προσφέρει αποκλειστικά το CD με τη μεγαλύτερη συναυλία του κορυφαίου pop star. Μαζί, η χρυσή δεκαετία του 60. Αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Την Κυριακή, 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1968 έως το 1969. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό.
Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV.